Καλησπέρα στους 296 subscriber. Είναι απλά κωμωδία η όλη φάση, γιατί σε κάθε βίντεο που ανεβάζω απλά χάνω subs. Βλέπω μείον ένα, μείον δύο, ενώ θα έπρεπε, ξέρω εγώ, θεωρητικά, λέμε τώρα, ότι θα έπρεπε να παίρνω subs με κάθε βίντεο, ξέρω εγώ. Θυμούνται άτομα ότι υπάρχω επειδή τους έρχεται κάποια ειδοποίηση λογικά και λένε γαμό, το πρέπει να φύγω full μακριά από αυτόν τον τύπο. Αλλά σας καταλαβαίνω απολύτως. Και όποιοι αν είστε, ελπίζω να περνάτε τέλεια και να περνάτε τις πιο γαμάτες διακοπές στη ζωή σας χωρίς αυτό το κανάλι. Οι subs μου είναι γενικά εθισμένοι σε κάτι συν καταθλιπτική και αυτοκτονική και αυτοκαταστροφική. Και είναι σαν τους 50χρονους, 60χρονους καπνιστές, οι οποίοι καπνίζουν ήδη από τα 15 τους και περιμένουν να δουν όντως εμφανή αποτελέσματα για να σταματήσουν το κάπνισμα και να αρχίσουν να τρέχουν από τις 4 το πρωί, ξέρω εγώ, μπας και προλάβουν να σώσουν κάτι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, από αυτούς οι οποίοι λένε έπαθα 4 εμφράγματα και έχω 3 καρκίνους διαφορετικούς στο σώμα μου. Οπότε νομίζω πρέπει να σταματήσω να καπνίζω. Έτσι είναι και οι subscribers μου, δηλαδή είναι σε φάση πρέπει να πέσουν τα χέρια μου και τα πόδια μου μια μέρα και να σηκωθώ χωρίς μάτια για να καταλάβω ότι φταίει αυτό το κανάλι και πρέπει να φύγω μακριά. Τέλος πάντων, σε αυτούς τους τελειωμένους σαν εμένα που έχουν έρθει εδώ πέρα, γεια, ευχαριστώ και πάμε στο κυρίως θέμα για να μην λέω άλλες μαλακίες. Ας πω δηλαδή άλλες μαλακίες. Θα σου πω μια ιστορία να ξέρετε, οπότε πάρτε τσιγάρα, ποτά, τη στο μπούτσο και ράξτε, όποια αν είστε. Ελπίζω να μην είστε γενικά εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε, κάποιοι είναι άτυχοι ή απλά μαζόχες. Η ιστορία αυτή που θα σου πω είναι από 1 με 2 μήνες πριν. Δεν έχω και τέλεια μνήμη, αλλά τόσο θυμάμαι. Τέλος πάντων, ήμουνα στην Κοιλάδα και ουσιαστικά είναι ένα μέρος με πολύ πράσινο. Σκεφτείτε ένα πολύ μεγάλο πάρκο και για τους Αθηναίους. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρκο. Και ουσιαστικά καθόμαστε εκεί πέρα χαλαρά και τα λοιπά. Βέβαια τώρα έχει γαμμένα κλαμπάκια και γίναμε full pit. Είχαμε πιει το πούστι, ξέρω εγώ, και σηκωθήκαμε να φύγουμε. Περάσαμε από μια εκκλησία η οποία είχε ένα παγκάκι απ' έξω. Παρέθεση τώρα, εγώ σε φάση όταν είμαι χώμα, ρε φίλε, εκτιμώ τα πάντα γύρω μου. Δηλαδή, όχι μόνο ακουστικά, ξέρω εγώ, ή γευστικά εκτιμώ πράγματα, το οποίο το έχουν όλοι, αλλά και οπτικά. Δηλαδή, θα κάτσω να δω ένα δέντρο ή έναν γαμμένο κάδο ή ένα παγκάκι, ξέρω εγώ, και θα κάθομαι το αναλύω. Λες και είναι το μοναδικό στο είδος του που έχω δει στη ζωή μου, ξέρω εγώ, και θα λέω, ω μαλάκα, αυτό το δέντρο είναι γαμάτο, τι στο πούτσο. Ο πούτσο δημιουργός του είναι γάμισα το Θεό, σου μαλάκα. Το οποίο ισχύει. Και απλά καθόμουν και το βλέπω. Και έλεγα, μα σε αυτό το παγκάκι θα κάνω ένα από τα καλύτερα τσιγάρα της ζωής μου. Ήξερα ότι θα πάω σε εκεί το παγκάκι, θα καθόμουν και θα ήταν φουλ άνετο, σαν να είναι ο πιο άνετος καναπές στον πλανήτη, ξέρω εγώ. Ήξερα ότι θα ήταν το τσιγάρο της απελευθέρωσης από κάθε πρόβλημα άγχος και υποχρέωση έχω, ξέρω εγώ. Το τσιγάρο της χαλάρωσης, το τσιγάρο της ηρεμίας. Θα ήταν ένα τσιγάρο γαμάτο. Και θα ήταν ένα τσιγάρο το οποίο θα το εκτιμούσα πάρα πολύ και πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενα ή επόμενα μάλλον τσιγάρα. Γιατί ξαφνικά αυτό το τσιγάρο θα είχε περισσότερη αξία, ενώ θα είχε απλά τα ίδια υλικά, τον ίδιο καπνό, χαρτάκια, φιλτράκια, ακόμα και γαμμένο αναπτήρα που θα το άναβε με κάθε τσιγάρα πριν. Αλλά ξαφνικά θα είχε μια καινούργια αξία. Το έχεις κατά και απλά αγαπάς τα πάντα γύρω σου και κάθεσαι και ανάβεις ένα τσιγάρο και λες, μαλάκα, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αριστούργημα. Ενώ απλά καπνίζεις το ίδιο τσιγάρο. Και τέλος πάντων το βλέπα το παγκάκι και ήμουν σε φάση, πρέπει να κάτσω εδώ πέρα. Ήταν ένα παγκάκι το οποίο είχε λάμπα από πίσω και δεν ήταν η ενοχλητική λάμπα που είναι πάρα πολύ κοντά. Ούτε η λάμπα που είναι υπερβολικά πίσω και δεν βλέπει την τύφλα σου και απλά είναι άχρηστη, απλά υπάρχει τέρμα πίσω, ξέρω εγώ. Και λέω, ναι, ρε φίλε, το τέλειο τσιγάρο. Το τέλειο τσιγάρο, μάλλον. Στην τελική δεν έκατσα στο παγκάκι. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί, ακόμα το σκέφτομαι. Μα και ήμασταν τόσο κουράδες που δεν ξέραμε τι είναι το παγκάκι σαν ύπαρξη. Και μου πείτε κι αυτό και ο φίλο μου, αλλά εγώ ήμουν λίγο παραπάνω. Όχι από αυτόν μόνο. Παραπάνω από την έννοια, από την ισχύ τη έννοια πίτα, ξέρω εγώ. Ήμουνα η πίτα μαζί με το ταψί, ξέρω εγώ, μάλλον. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλο πάντων, δεν κάτσαμε εκεί πέρα. Και αποφασίσαμε για κάποιο λόγο να κάτσουμε σε ένα πολύ χειρότερο παγκάκι, με λάμπα από μπροστά. Θα μου πείτε γιατί συνέχεια προσδιορίζω την θέση της λάμπας ως προς το παγκάκι. Θα σας πω ότι όταν περνούσα από εκείνο το παγκάκι στην εκκλησία, ήμουν σε φάση, μαλάκα, αυτό είναι το καλύτερο παγκάκι που έχω δει με λάμπα από πίσω. Και μου λέει ο φίλος μου,
Δηλαδή, το καλύτερο που έχεις δει, το καλύτερο που υπάρχει, σε φάση τα έχεις δει όλα. Και μου φάζει στις αίρες. Και μου λέει, έχεις δει κάθε παγκάκι με λάμπα από πίσω συγκεκριμένα. Και λέω, ναι, μαλάκα. Και αυτό είναι το θέμα της ιστορίας, ουσιαστικά. Πιο πριν, δεν θυμάμαι τίποτα, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά το θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είναι ένας εκλεκτός ο οποίος γεννήθηκε ώστε να έχει για κάποιο λόγο τη δύναμη να πετάει ένα μπουκάλι νερό με τόση δύναμη. Θα προκαλεί ενέργεια η οποία αντίστοιχα θα προκαλεί πυρηνική έκρηξη. Και απλά λέγαμε ότι αυτός ήταν ο εκλεκτός που για κάποιο λόγο ο Θεός θα του δίνει αυτή τη δύναμη όταν θα γεννιόταν. Και συζητούσαμε στο αν αξίζει να πεθάνεις από αυτή την πυρηνική έκρηξη ή όχι. Και εγώ έλεγα ότι αξίζει, αρκεί να έχεις κάνει ήδη μια ζωή, ξέρω εγώ, να μην το κάνεις αυτό στο 20 σου, να ζήσεις λίγο, ξέρω εγώ, και το βαρύθεις, απλά να πεθάνεις έτσι. Γιατί θα γαμάρει, φίλε, να είσαι το μόνο άτομο που θα κατάφερνε να το κάνει αυτό και να σε γράψουν στα βιβλία, ξέρω εγώ, ακόμα και αν είσαι νεκρός, απλά θα είναι cool, γιατί δεν θα σε θυμούνται που δεν θα σε θυμούνται οι δικοί σου, θα σε θυμούνται 2-3 άκυροι future redditors, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι τώρα περιμένετε να πω και τι είπε ο φίλος μου, αλλά δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων, αυτό έγινε 10 λεπτά πριν δούμε και το παγκάκι. Και μετά από αυτό το παγκάκι, είπα ότι αυτός ο εκλεκτός υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, γεννήθηκε για δύο πράγματα. Πρώτον, για να κάνει αυτό με το μπουκάλι, και δεύτερον, για να βρει το καλύτερο παγκάκι με λάμπα από πίσω στις αίρες. Αυτός ήταν ο αυτοσκοπός του από την ώρα που γεννήθηκε, που τον έφτιαξε ο Θεός. Και το θέμα είναι για ποιο λόγο του έδωσε αυτή την ιδιότητα. Αυτό το σκοπό βασικά. Αυτό το στόχο. Γιατί να ξόδευε τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Είτε για το άλλο, είτε και για τα δύο. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός μάλλον δεν είναι τέλειος όντως. Είναι πάρα πολύ κοντά στην τελειότητα. Ξέρει να κάνει και γνωρίζει τα πάντα εκτός από αυτά τα δύο πράγματα. Μάλλον δεν είναι τέλειος. Και έφτιαξε έναν τυπά ο οποίος θα το βρει αυτό το πράγμα αντί να κάθεται να το ψάχνει ο ίδιος. Και μετά απλά σχολιάζαμε για το ποιο είναι το ιδανικό παγκακί με λάμπα από πίσω. Γιατί έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με το πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η λάμπα, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, αν είναι πάρα πολύ μακριά, δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά το γύρο της γης και να είναι μετά από μπροστά σου. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να αναλυθούν. Θα χρειαστούν σίγουρα μέρες. Αυτό ήταν το θέμα για σήμερα. Απλά σας το έβαλα να το σκεφτείτε. Και κάθε φορά που θα βλέπετε ένα παγκάκι με λάμπα από πίσω, θέλω να σκέφτεστε αν είναι όντως καλό και ποιο θα ήταν καλύτερο και γιατί. Ή ξέρω εγώ ποιοι. Μετά από ένα σημείο που θα είναι η λάμπα πολύ πίσω, δεν θα έχει σημασία μετά που θα είναι. Γιατί απλά θα φτάνει το φως στο παγκάκι. Οπότε θα είναι απλά άχρηστο. Ή ξέρω εγώ, ένα παγκάκι που έχει μια λάμπα και πίσω και μπροστά, στο μπούτσο, ξέρω εγώ. Απλά υπάρχει ένα balance. Ή ξέρω εγώ, το χειρότερο παγκάκι με λάμπα πίσω είναι το παγκάκι με την κοντινότερη και μεγαλύτερη λάμπα μπροστά. Καταλάβατε, υπάρχουν άπειρα ερωτήματα και θέλω να τα σκεφτείτε γιατί είναι σημαντικό θέμα. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να πάει μπροστά η κοινωνία. Ούτε να ρίξουμε το σύστημα.